δεύτερο τομέα, παιδεία, υγεία, α σηκώνει το χέρι ο Στάθης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε ξανά. Είχαμε την τύχη να σας δούμε κοντά μας στο κλητήριο, τα είπαμε πιο άνετα. Θα ήθελα απλά να τονίσω, επειδή έχει καλυφθεί αρκετό κομμάτι, επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η περιοχή μας στηρίζεται σε δύο πυλώνες, αυτό της αγροδιατροφής αλλά και του τουρισμού. Για αυτό το κομμάτι της αγροδιατροφής θα σας προτείναμε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης στους αγρότες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα συντονισμού. Ήδη επιμελητήριο των Τρικάλων έχει δημιουργήσει το αγροτικό τμήμα. Θεωρούμε, και εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, έχουμε αρκετούς αγρότες επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να φτιάξουν από το προϊόν και το, από το χωράφι κατευθείαν να πουληθεί. Νομίζουμε ότι μπορεί άνετα να βοηθήσει πάρα πολύ η δημιουργία ενός αγροτικού τμήματος στα επιμελητήρια και να μην μπείτε στο βάσανο ενός καινούργιας δομής αγροτικών επιμελητήριων, δεν θα το ακούμε. Θα ήθελα να το εξετάσετε και μπορούμε να είμαστε στη διάθεσή σας να το αναλύσουμε. Όσο αφορά το εμπορευματικό κέντρο, υπάρχουν διαχρονικά μελέτες, υπάρχουν καταγεγραμμένες και τοποθεσίες και κτίρια. Ξέρετε, δεν υπάρχει πρόθεση να επενδύσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που δεν υπάρχουν δυστυχώς αυτοί οι ανάλογοι τσίροι, τα ανάλογα εμπορεύματα, προκειμένου κάποιος να επενδύσει σε ένα εμπορευματικό κέντρο. Είχα μια πληροφορία την οποία με χαρά τη δεχτήκαμε και θα βοηθήσουμε σε αυτό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από ένα βέλγικο φαν με κάποιους Έλληνες να δημιουργηθεί ένα logistic. Αυτό το εμπορευματικό κέντρο. Το βοηθήσουμε. Αλλά το πρόβλημά μας είναι κυρίως στην επένδυση. Αν συμφέρει να γίνει αυτό το εμπορευματικό κέντρο αυτή τη στιγμή, και βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκαιο ο κ. Κολοκυθάς, ο οποίος λέει ότι έχουμε τη ΒΠΕ. Θέλουμε να στηρίξουμε τη ΒΠΕ. Νομίζω ότι το είπαμε και το μεσημέρι. Δεν μπορεί η ΒΠΕ να μην έχει συνδρομική σύνδεση. Δεν μπορεί η ΒΠΕ να κοστίζει το τερέν 45.000 ευρώ. Θα μου πείτε όπως μου είπατε πολύ σωστά ότι αυτό είναι μια ιδιωτική τράπεζα. Πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε τρόπους να το παρακάμψουμε, κάπως να το βοηθήσουμε. Και για τους βιολογικούς, όπως σας είπα. Άφησα τελευταίο το κομμάτι των ιαματικών, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι σας το είπαν όλοι. Εμείς θα επανέλθουμε. Ιαματικά. Θα πάω πρώτα στις πηγές του Καλλιδρόμου. Ο οποίος, όπως είπε και ο δήμαρχός μας, υπάρχει μια κουβέντα. Αυτή η κουβέντα δεν πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί στο Δήμο Λαμίας να γίνεται μια λεόντιος σύμβαση εις βάρος του Δήμου, όταν όλη η Βόρειος Ελλάδα έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους και άλλοι καλύτερα, άλλοι λιγότερο καλύτερα έχουν αναπτύξει αυτές τις πηγές και είναι όλος έξι δεκάδων χιλιάδων τουριστών. Πόζα. Πολλοί μπορεί να έχετε πάει, πολλοί να μην έχετε πάει. Αλλά τι ήταν τα πόζα, δοθήκαν στο Δήμο, ο Δήμος περιποιήθηκε την πηγή, έφτιαξε εκεί ένα μικρό κτίριο για να μπορεί να γίνονται κάποιες εργασίες και κάποιες ευεξίας λειτουργίες και από εκεί και μετά ξεφυτρώσαν σαν πανιτάρια σε όλη την περιοχή μικρά καταλήματα, μεγάλα καταλήματα. Μπήκε ο ιδιωτικός τομέας και έφτιαξε αυτό το οποίο χρειαστήκαμε. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Γόγκος. Είναι και μεγαλύτερος από μένα, αυτός θα έχει ακούσει ακόμα περισσότερα χρόνια. 40-50 χρόνια. Ένας επενδυτής. Περιμένουμε το θείο επενδυτή από την Αμερική πιθανόν να έρθει να φτιάξει ένα πεντάστερο αστέρι. Αυτό το έφτιαξε στα καμένα βούρλα. Και ήρθε η ανάπτυξη στα καμένα βούρλα στις ιαματικές πηγές. Το νερό, κυρίες και κύριοι, το ιαματικό νερό είναι θείο δώρο. Δεν μπορούμε να το παραχωρούμε σε κανένα και αποκλειστικά. Το νερό πρέπει να διατίθεται με κάποιο τρόπο σε όποιον θέλει να δημιουργήσει λουτίνες με ιαματικό νερό. Και στο δύσφαιρο και στο τρίσφαιρο και στο πεντάσφαιρο. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί ένας και να μην μπορεί να το χρησιμοποιεί κανένας. Από τους υπόλοιπους τους μικρούς. Γιατί έκανε μια σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο. Αυτό πρέπει να το τελειώσει.
Και αυτό το μοντέλο θα πρέπει να γίνει επιτέλους στις θερμοπύλες και στην Ιπάτη. Οι θερμοπύλες και η Ιπάτη, και ιδιαίτερα οι θερμοπύλες, σας το καταθέσαμε και το μεσημέρι, δεν πρέπει να αφαιθεί μόνο στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, στους φορείς. Πρέπει το κράτος, πρέπει ο Πρωθυπουργός, πρέπει το κράτος διαχρονικά να ανταποκριθεί στο κάλεσμα ότι εδώ πρέπει να γίνει κάτι. Κάτι μεγάλο, κάτι αντάξιο όλης αυτής της περιοχής, των 2.500 χρόνων, των εξυπάνησης των θερμοπυλών, των 300 που καλά τους μνημονεύουμε, αλλά δυστυχώς με τον τρόπο μας τους έχουμε απαξιώσει. Τους βάλαμε ένα μνημείο εκεί, βάλαμε και μερικά πεύκα και εντάξει, κάναμε το καθήκον μας. Αυτό πρέπει να είναι έργο της πολιτείας. Εμείς θα συμβάλλουμε όλοι οι φορείς, αλλά η πολιτεία πρέπει να φτιάξει κάτι μεγάλο. Υπάρχουν σχέδια, νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν ακόμα περισσότερα, πρέπει να το ξεκινήσουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν οι Δελφοί, δεν μπορεί να υπάρχει η Ολυμπία και να μην υπάρχει Θερμοπύλης. Θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει να το πάρει πάνω της και εμείς πρέπει να το πιέσουμε. Έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι σε όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι το οποίο εμείς εδώ βιώνουμε κατά κύριο λόγο. Και κατ' επέκταση και η Ιπάτη είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να βρεθεί το μοντέλο, αυτό που ακολούθησαν και οι Τσέχοι. Πρέπει όμως να εμπλέξετε και να φύγουμε επιτέλους από αυτό, να είσαι εκείνο. Να φύγουμε επιτέλους από το μοντέλο περιμένουν τους επενδυτές να κάνουμε, στήρι, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε. Πόσο μπορούμε να περιμένουμε ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλούμε. Σε έχω στη σειρά.